Η κυβέρνηση με προσήλωση υλοποιεί τις επιλογές του κεφαλαίου της αποφάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι συλλογικός εκφραστής του. Μετά το νόμο έκτρωμα για την κατάργηση του οκταώρου, τη θέσπιση του δεκαώρου με αποδοχές οκταώρου, την αύξηση των υπεριόρων με μείωση των αποδοχών, το ηλεκτρονικό φακέλωμα των εργαζομένων, την ουσιαστική κατάργηση της απεργίας, συνεχίζει με το παρόν νομοσχέδιο και ολοκληρώνει το έγκλημα που άρχισαν οι προηγούμενοι, παραδίνοντας την επικουρική ασφάλιση στους επιχειρηματικούς ομίλους. Η επικουρική ασφάλιση ήταν κατάκτηση του κινήματος για την ενίσχυση των συντάξεων. Τα τελευταία χρόνια είχε ήδη τσακιστεί με τους προηγούμενους αντιασφαλιστικούς νόμους. Όλοι οι ασφαλιστικοί νόμοι, από ο νόμος Σούφα, Πετραλιά, Ρέπα, Λομβέρδου, Κουτρουμάνη, Κατρούγκα, Λουβρούτσι και τώρα Χατζηδάκη και Τσακλόγλου, έχουν ως κοινή στρατηγική την απαλλαγή των επιχειρηματικών ομίλων και του κράτους από τη συμμετοχή τους στην ασφάλιση, τη μετατροπή τους σε ατομική υπόθεση και βέβαια με την παραπέρα μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης. Όλοι αξιοποίησαν τον διαχωρισμό των νέων και των παλιών, το διέρη και βασίλευε δηλαδή, για να έχει την ανοχή συνολικά ενός μέρους του κόσμου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έσωσε το χαλί στη Νέα Δημοκρατία να φέρει σήμερα αυτό το νόμο έκτρωμα για την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης. Η αρχή γίνεται με τις επικουρικές και θα συνεχίσει το σύστημα, όπως το δηλώνουν άλλωστε, και με τη λεγόμενη ανταποδοτική σύνταξη, όπως διαχωρίστηκε από το νόμο Κατρούγκαλου συνολικά η σύνταξη. Ο νόμος αυτός του Κατρούγκαλου, εκτός ότι μείωσε τις συντάξεις, που αύξησε τα όρια ηλικίας, έφερε στο σώμα της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης τη λεγόμενη νοητή κεφαλαιοποίηση στην επικουρική από 1η-1η-2015 με τη δημιουργία ενός ατομικού κουμπαρά που είχε μέσα μόνο τις εισφορές των εργαζομένων. Θεωρούμε λοιπόν θράσος να καταγγέλει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ το νέο επικουρικό όταν ως κυβέρνηση ψήφισε και υλοποίησε τον νόμο που ισχύει σήμερα για τις επικουρικές συντάξεις, θέσπισε την νοητή κεφαλαιοποίηση, τη ρήτρα μηδενικού ηλίματος, την κατάργηση των κατώτερων συντάξεων για όλες τις αιτίες ταξιοδότησης, τον διαχωρισμό της σύνταξης σε εθνική και ανταποδοτική, με εγγύηση ουσιαστικά μόνο της εθνικής των 384 ευρώ και αυτό για πάνω από 6.000 ημέρες ασφάλισης, δηλαδή 20 χρόνια. Η επικουρική σύνταξη για τη νέα γενιά, αλλά και για τους σημερινούς και αυριανούς συνταξιούχους με αυτό το νομοσχέδιο οδηγείται στο απόσπασμα. Από 1η-1η-22 όλοι οι νέοι ερχόμενοι στην ασφάλιση και προειδικά όσοι γεννήθηκαν το 1987 και μετά θα είναι στο νέο ταμείο, το ΤΕΚΑ, Ταμείο Επικουρικής και Φορολογικής Ασφάλισης. Από το πρώτο κιόλας άρθρο του νομοσχεδίου για τη δημιουργία του νέου ταμείου του ΤΕΚΑ, αντιλαμβάνεται κανείς ότι πρόκειται για ίδρυση επενδυτικής εταιρείας που θα τζογάρει τις εισφορές των εργαζομένων σε διάφορα χρηματιστηριακά προϊόντα. Οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, δεν θα είναι ασφαλισμένοι, αλλά επενδυτές. Θα τζογάρουν σε χρηματιστηριακές λοταρίες τις εισφορές, τους κόπους της ζωής τους, θα παίρνουν το ατομικό ρίσκο που, όπως αναφέρεται, θα είναι χαμηλό, μεσαίο ή υψηλό. Οι εισφορές τους δεν θα χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των σημερινών επικουρικών συντάξεων, αλλά θα μπαίνουν στον κουμπαρά των ασφαλιστικών εταιριών. Ο ιδρώτας των εργαζομένων γίνεται κομπόδεμα για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων. Το νομοσχέδιο τι έρχεται να κάνει? Να διασφαλίσει ένα σταθερό χρηματοδοτικό εργαλείο που θα εγγυάται τη χρηματοδότηση των επενδυτών από τις προκαθορισμένες εισφορές των εργαζομένων. Με αυτό το σύστημα, το κεφαλαιοποιητικό, θα ξέρεις τι θα πληρώνεις αφού είναι προκαθορισμένων εισφορών, αλλά δεν θα ξέρεις τι θα πάρεις ως σύνταξη αφού εξαρτάται από τις αποδόσεις και αν αυτές υπάρχουν του τζόγου. Δεν υπάρχει ψέμα που να μην έχει επιστατεύσει η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να παραπλανήσει τους ασφαλισμένους, παλιούς και νέους, και να κρύψει τις επικίνδυνες συνέπειες της ιδιωτικοποίησης των επικουρικών συντάξεων μέσα από την εφαρμογή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος. Λέει η κυβέρνηση, με τον ατομικό κουμπαρά οι νέοι κάνουν κουμάντο στις αποταμιεύσεις τους. Αποκτούν εμπιστοσύνη στο ασφαλιστικό σύστημα. Αντιμετωπίζει τη μαύρη εργασία. Αλήθεια, οι ατομικοί κουμπαράδες θα βρίσκονται στα χέρια των νέων ασφαλισμένων?
ή στα χέρια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Ποιοι θα κάνουν κουμάντο στις φορές τους? Θα κάνουν οι τζογαδόροι των χρηματιστηρίων και οι ειδικοί της αγοράς και μάλιστα με το αζημίωτο. Οι συνέπειες θα είναι, όπως δείχνει και η διεθνής εμπειρία, με τα εκατομμύρια των εργαζομένων που έμειναν στον άσο, χάνοντας τις εισφορές και τους σκόπους μιας ζωής. Η κυβέρνηση μιλάει για αποταμιεύσεις. Αλήθεια. Ποιες αποταμιεύσεις μπορούν να δημιουργήσουν οι μισθοί των 300 και 400 ευρώ στους οποίους έχετε καταδικάσει τη νέα γενιά? Ποιες εισφορές μπορούν να δίνουν οι μερικώς απασχολούμενοι, οι νέοι που υποχρεώνονται σε μεγάλα διαστήματα ανεργίας και πιάνουν δουλειά μετά τα 30 τους χρόνια? Η μαύρη εργασία είναι έργο όλων σας. Έχετε νομοποιήσει εσείς το εργοδοτικό ξεσάλωμα. Λέει η κυβέρνηση, τα αποθεματικά των ατομικών κουμπαράδων που θα μετατραπούν σε επενδύσεις θα φέρουν νέες, καλά, αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, κάτι που συμφέρει τη νέα γενιά. Εδώ πρόκειται για κακόγουστο ανέκδοτο. Ο εργαζόμενος που θα του κλέβουν τις εισφορές για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις είναι ο ίδιος που τον υποχρεώνεται να δουλεύει 10 ώρα χωρίς πρόσθετη πληρωμή σε αυτές τις επενδύσεις, που δεν θα έχει συλλογικές συμβάσεις, θα ποινικοποιεί τη συλλογική του δράση και διεκδίκηση με βάση και το νόμο έκτρωμα του Χατζηδάκη. Τα αποθεματικά των ταμείων πάντα ήταν στα χέρια του κεφαλαίου. Με την καθοδήγηση και την εποπτεία του αστικού κράτους, λέει, λατήθηκαν. Έγιναν δανεικά και αγύριστα προς τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Μετατράπηκαν σε ιδιωτικές περιουσίες. Έγιναν βιομηχανίες, καράβια, τράπεζες, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα. Οι εργαζόμενοι όμως δεν κέρδισαν τίποτα. Αυτό θα γίνει ακόμα πιο απροκάλυπτα τώρα με την παράδοσή τους στον τζόγο. Η όλη διαδικασία επαναφέρει στη σύγχρονη εποχή ό,τι έγινε με τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 50 και μετά, όταν τα συσσωρευμένα κεφάλαια δόθηκαν για την ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού για αγορά ομολόγων μετοχών με αποτέλεσμα την καταλήστευσή τους. Τώρα διασφαλίζεται την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων για τα επόμενα 40 τουλάχιστον χρόνια, αφού το ΤΕΚΑ αρχίζει από την αρχή, δεν θα έχει συνταξιούχους, δεν θα έχει δαπάνες. Λέτε, οι νέοι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα θα πάρουν μεγαλύτερες συντάξεις. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που περιδιαβαίνουν οι υπουργοί Χατζηδάκης και Τσακλόγλου δεν σταματούν να λένε ψέματα σε σχέση με το νομοσχέδιο. Ο εμπεγμός απογειώνεται από τους αρμόδιους υπουργούς. Κύριε Χατζηδάκη, είχε αναλάβει την ειδική αποστολή της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Τι λέγατε? Ο ανταγωνισμός θα μειώσει τα τιμολόγια του ρεύματος. Όπως λέτε τώρα ότι θα αυξήσει τις συντάξεις των νέων. Το αποτέλεσμα το βλέπει κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια που δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα και τις αυξήσεις φωτιά. Τώρα πάλι προκαλείται με τα ψέματα. Ως δίλη των ασφαλιστικών εταιριών πουλάτε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Παρουσιάζεται το μελλοντικό αποτέλεσμα του κεφαλαιοποιητικού συστήματος παίρνοντας ως βάση αφενός τη θετική απόδοση των επενδύσεων, ενώ η πείρα είναι ακριβώς αντίθετη, πολλοί φτωχεύουν, καθώς και εργαζόμενους με σταθερή πλήρη απασχόληση, 300 ένσημα το χρόνο και μάλιστα για 40 χρόνια δουλειάς. Τη στιγμή που έχετε νομοθετήσει την κατάργηση της σταθερής δουλειάς, τη γενίκευση των ανταστικών εργασιακών σχέσεων, τις τσακισμένες αποδοχές. Το σύστημα κεφαλαιοποίησης έχει ήδη, ισχύει ήδη για τα επαγγελματικά ταμεία και εν μέρει βέβαια και για το επικουρικό, το ΕΤΕΕΠ. Τα αποτελέσματα είναι αποκαλυπτικά. Το επικουρικό της Εθνικής Τράπεζας, το ΛΕΠΕΤΕ, η ασπής πρόνοια, το Επαγγελματικό Ταμείο των Φαρμακοϊπαλλήλων είναι παραδείγματα που αποκαλύπτουν τις βαριές συνέπειες για τους ασφαλισμένους που έχασαν τους σκόπους μιας ζωής. Οι φαρμακοϊπάλληλοι είδαν μειώσεις 80% στις συντάξεις και έως 64% στο ΕΦΑΠΑΞ. Είναι το ίδιο το σύστημα που προτείνεται σήμερα εδώ. Η εφαρμογή της κεφαλαιοποίησης και των ατομικών λογαριασμών στο επικουρικό έχει οδηγήσει σε επικουρικές συντάξεις γύρατος των 50 έως 60 ευρώ για 15 χρόνια ασφάλισης. Με μέσο μισθό του ασφαλισμένου στα 1.000 ευρώ. Φανταστείτε τα 650 ευρώ ή τα λιγότερα, τα 400 που παίρνει η μεγάλη πλειοψηφία των νέων.
Αντίστοιχα, η επικουρική σύνταξη αναπηρίας με μέσο μισθό το ασφαλισμένο 700 ευρώ ανέρχεται στα 9,71 ευρώ. Είναι ντροπή. Οι πιο δύσπιστοι μπορούν να δουν τι έγινε με την υπόθεση της ασπής πρόνοιας, όπου σε ένα βράδυ έκαναν φτερά εκατομμύρια εκατομμυρίων επενδύσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι η κυβέρνηση φροντίζει με το νομοσχέδιο να παράσχει ασυλία στα στελέχη που θα επιλέγονται για τη διοίκηση του ΤΕΚΑ, του νέου ταμείου, και θα διαχειρίζονται τα χαρτοφυλάκια των ατομικών κουμπαράδων των χιλιάδων ασφαλισμένων. Ένας ακόμα ισχυρισμός της κυβέρνησης είναι ότι το κράτος θα εγγυάται ότι οι συνταξιούχοι δεν πρόκειται να πάρουν λιγότερα από τις φορές τους, αν δεν πάει καλά το τζογάρισμα. Αν είναι έτσι όμως, γιατί δίνεται τη δυνατότητα επιλογής χαμηλού, μέτριου, μεσαίου ή υψηλού ρίσκου στον ασφαλισμένο, αφού δεν πρόκειται να χάσει όπως διατείνεται η κυβέρνηση? Μήπως αποτελεί όμως εγγύηση η επιστροφή εισφορών, δηλαδή μια ελεημοσύνη μερικών δεκάδων ευρώ? Αυτό θα κάνετε. Οι μελλοντικοί συνταξιούχοι που είναι οι σημερινοί νέοι εργαζόμενοι, από τι κινδυνεύουν? Από τα χαμηλά μεροκάματα, τα μεγάλα διαστήματα ανεργίας, την ευελιξία στην αγορά εργασίας, τα πλήρωτα δεκάωρα που πρόσφατα νομοθέτησε η κυβέρνηση? Τον κίνδυνο αυτό θα τον πληρώσουν ακόμα πιο ακριβά στα γυρατιά τους, όντας μέσα σε ένα σύστημα ιδιωτικής ασφάλισης χωρίς τις εγγυήσεις της κοινωνικής, όπως ήταν τα κατώτερα όρια συντάξεων, θα βλέπουν όλες τις παροχές υγείας και ασφάλειας να μειώνονται συνεχώς, αλλά και όταν φτάσουν σε ηλικία συνταξιοδότησης, ο κουμπαράς τους θα είναι άδειος. Για τη συντηρητική πλειοψηφία των εργαζομένων που δουλεύουν με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με χαμηλούς μισθούς και βρίσκονται κατά χιλιάδες στην ανεργία και στα κακοπληρωμένα ολιγάμινα προγράμματα του ΑΕΔ, ο ατομικός κουμπαράς είναι χωρίς πάτο. Οι αλλαγές, λέει η κυβέρνηση, δεν αφορούν τους σημερινούς συνταξιούχους. Οι συντάξεις τους δεν πρόκειται να επηρεαστούν, λέει. Τι θέλει να πετύχει με αυτό το ψέμα? Την ανοχή των γονιών απέναντι στην καταστροφή των παιδιών τους. Όμως, κανείς δεν μείνει απ' έξω. Η διακοπή των εισφορών στο σύστημα από 1η-1η-22 που θα πηγαίνουν στο ΤΕΚΑ θα οδηγήσει στο να βρεθούν στον αέρα οι επικουρικές συντάξεις των ίν συνταξιούχων. Αυτή ουσιαστικά είναι και η απάντηση που δίνει η μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής που συνοδεύει το σχέδιο νόμου. Το χρηματοδοτικό κενό, που ανάλογα με τις παραδοχές εκτιμάται από 48 έως 78 δις, 56 λέει η κυβέρνηση, είναι αυτό που θα καλεστούν να το πληρώσουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Αυτό το ποσό, ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, ποιο θα επιβαρύνει? Θα επιβαρύνει τους φορολογούμενους. Δηλαδή και πάλι ο λογαριασμός θα φορτωθεί στα λαϊκά στρώματα. Η επιβάρυνση αυτή μπορεί να συνδυαστεί βέβαια και με μείωση των υφιστάμενων συντάξεων, όπως και των νέων συντάξεων για τους ασφαλισμένους που θα παραμείνουν στο ισχύον σύστημα. Μήπως αυτή δεν είναι η συνήθις πρακτική των κυβερνήσεων του κεφαλαίου? Αυτό δεν είδαμε τόσα χρόνια με τη μείωση των συντάξεων? Αυτό θα γίνει λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση. Με την εισαγωγή του κεφαλαιοδοτικού συστήματος αντιμετωπίζονται οι συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος. Στο ασφαλιστικό, λέει η κυβέρνηση. Επικαλούνται την αναλογία ασφαλισμένων και συνταξιούχων για να αυξήσουν και άλλο τα όρια ηλικίας, να μειώσουν περαιτέρω τις συντάξεις και παροχές. Οι απόμαχοι της δουλειάς αποτελούν κόστος για το κεφάλαιο. Φτάνουν να λένε, να λέει το σύστημα, δεν πεθαίνουν κιόλας. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής με όλες τις ανατροπές και ιδιαίτερα με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε μικρότερες συντάξεις, σε ακόμα μικρότερη προστασία για τη γερατιά. Μάλιστα, αυτός ο περιβόητος κίνδυνος μεταφέρεται ατομικά στον κάθε ασφαλισμένο, χωρίς το κράτος να αναλαμβάνει κάποια ευθύνη. Το να ζεις περισσότερο αντί για ευλογία μετατρέπεται σε κατάρα, αφού στο νέο σύστημα αυτό οδηγεί σε μικρότερη σύνταξη. Το δημογραφικό πρόβλημα διωγγώνεται σκόπιμα και αξιοποιείται υποκριτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αστικές κυβερνήσεις που με την πολιτική τους εντείνουν την ανασφάλεια και την ανεργία, τους τσακισμένους μισθούς και τις εργασιακές σχέσεις λάστιχο. Μετατρέπουν σε ατομική υπόθεση τη μητρότητα, την οικογένεια και τη φροντίδα της.
Ποια θα ήταν η σχέση όμως ασφαλισμένων προσταξιούχους αν είχαν σταθερή εργασία τα εκατομμύρια των νέων ανέργων, των μεταναστών, αν και συνολικά όλοι αυτοί που εργάζονται λίγες ώρες ή ανασφάλιστοι? Αυτό δεν το ακουμπάτε, γιατί η ανεργία, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας είναι σύμφωνοι με το σύστημα εκμετάλλευσης με τον καπιταλισμό. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να απεγκλωβιστούν από τα κόμματα του κεφαλαίου, να δυναμώσουν την πάλη τους, να καταδικάσουν μαζικά την αντιλαϊκή πολιτική, να δοθεί απάντηση με τη μαζική συμμετοχή στο σημερινό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 8 η ώρα το βράδυ, που οργανώνουν τα συνδικάτα της Αττικής με αιτήματα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που ιδιωτικοποιεί την επικουρική ασφάλιση, κοινωνική ασφάλιση για όλους, αποκλειστικά δημόσια και υποχρεωτική, υγεία πρόνοια αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, κατάργηση όλων των ανασφαλιστικών νόμων των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, αυξήσει τις συντάξεις και τις κοινωνικές παροχές για επαναφορά όλων των περικοπών που έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία δεκαετία. Ως ΚΚΕ αγωνιζόμαστε για δημόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και την οικοδόμηση ενιαίου συστήματος που περιλαμβάνει τα σεξουαλικά δικαιώματα, τις υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης της υγείας, τις παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη της αρχικής πάλης. Στηρίζουμε το εργατικό κίνημα, τις συγκαλιστικές οργανώσεις που παλεύουν για την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Μονόδρομος είναι οι εργαζόμενοι να γυρίσουν την πλάτη στα κόμματα του κεφαλαίου που με την πολιτική τους σαρώνουν τη ζωή των εργατικών λαϊκών οικογενειών που έχουν στηρίξει έμπρακτα την ιδιωτική ασφάλιση και τα πενδυμερικά ταμεία. Αυτό έκανε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι συγκαλιστικές τους δυνάμεις, η ηγεσία της ΓΕΣΕ που συμφώνησε με το ΣΕΒ στην ίδρυση Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου για να παλέψουν βέβαια οι εργαζόμενοι ενάντια τους και για τη δημόσια ασφάλιση. Ως ΚΚΕ ζητάμε την απόσυρση του νομοσχεδίου και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ θα καταθέσει αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.